Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, με τις αρχές της φιλοσοφίας του Επίκουρου. Είναι η πρώτη ενότητα. Ο βίος του Επίκουρου, όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, θα εισηγηθεί η κυρία Χριστίνα Τούμπα. Είναι φίλη και μέλος του κήπου Αθηνών. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και ζει στην Αθήνα. Καλησπέρα σας. Ο Επίκουρος του Νεοκλή και της Χερεστράτης γεννήθηκε το 341 π.Χ. κατά το 3ο έτος της 109ης Ολυμπιάδος στις 7 του μηνός Γαμιλιώνος. Ήταν Αθηναίος πολίτης από τον Δήμο Γαργητού, δηλαδή τον σημερινό Γέρακα, αλλά ανατράφηκε στη Σάμο, διότι η οικογένειά του μετακόμισε στο νησί ως κληρούχος. Ήρθε σε επαφή με τη φιλοσοφία όταν έγινε 14 ετών, επειδή οι δάσκαλοι του σχολείου του δεν μπόρεσαν να του ερμηνεύσουν την έννοια του χάους στον Ισίωδο. Διδάσκαλοι του ήταν ο πλατωνικός φιλόσοφος Πάμφυλος στη Σάμο, ο ξενοκράτης της Ακαδημίας στην Αθήνα, ο αριστοτελικός Πρασιφάνης και ο Δημοκρίτιος Ναυσιφάνης στην Τέο. Στην ηλικία των 30 ετών, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, μετακόμισε στη Λέσβο για να διδάξει στο γυμνάσιο της Μυτιλίνης, όπου το 310 ίδρυσε σχολή, την οποία αργότερα μετέφερε στη Λάμψακο της Ιωνίας. Εκεί δίδαξε για μία πενταετία, δημιουργώντας τον πρώτο επικούριο φιλοσοφικό κύκλο, αποτελούμενο από αφοσιωμένους φίλους όπως ο Έρμαρχος, ο Μυτιλινέος και η Λαμψακινή, Μητρόδωρος και η Ιδωμενέας. Σε μια εποχή πολιτικής και κοινωνικής αναστάτωσης, ο Επίκουρος, το 306 π.Χ., μετέφερε τη σχολή του στην Αθήνα, ιδρύοντας τον κήπο, σε μία έκθεση που αγόρασε ανάμεσα στο Δίπυλο και την Ακαδημία, κοντά στη σημερινή πλατεία Μεταξουργίου. Έζησε εκεί διδάσκοντας και γράφοντας για τα επόμενα 36 χρόνια, αρνούμενος να εισπράξει ακριβά δίδακτρα, παρά μόνο μικρές εθελοντικές εισφορές. Ο κήπος ήταν ανοιχτός για άντρες, γυναίκες, εταίρες και δούλους όλων των ηλικιών. Μετά το θάνατο του Επίκουρου το 270, τον διαδέχθηκε στη διεύθυνσή του κήπου ο Έρμαρχος, όπως επιθυμούσε ο Επίκουρος μέσω της διαθήκης του. Ωστόσο, αν και ο Επίκουρος ήταν πολυγραφότατος, ελάχιστα γραπτά του έχουν σωθεί. Σώζονται περίπου 300 κύλινδροι με έργα του, λόγια του ίδιου του Επίκουρου, χωρίς καμία παράθεση από έργο άλλου συγγραφέα. Τα σωζόμενα έργα του είναι οι επιστολές προς Ηδρόδοτο, Πυθοκλή και Μενικαία και οι κύριες δόξεις που αποτελούν την επιτομή του φιλοσοφικού του συστήματος. Τα τελευταία όμως χρόνια, οι πηγές της επικούριας φιλοσοφίας εμπλουτίστηκαν. Η αρχαιολογική έρευνα ανακάλυψε τη μεγάλη επιγραφή στα Ινόνδα της Μικράς Ασίας και τους πάπυρους στην Ιταλία, οι οποίοι ήταν φαμμένοι στις τάκτες του Βεζούβη. Ο Επίκουρος υπήρξε ο θεμελιωτής ενός κινήματος που εξαπλώθηκε ραγδαία σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο, από τη Ρώμη ως τα Ινόαρδα και άρχισε περισσότερο από 600 χρόνια. Στόχος της φιλοσοφίας του ήταν η θεμελιώδης πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ζήσει μία γαλήνια ευδαιμονία. Και έλεγε, «Μάταιος είναι ο λόγος του φιλοσόφου που δεν θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος, γιατί όπως η ιατρική δεν ωφελεί παρά μόνο αν θεραπεύσει τις ασθένειες του σώματος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο αν διώχνει τα πάθη της ψυχής». Κεντρική ιδέα του Επίκουρου στάθηκε η πίστη ότι η ευτυχισμένη κοινωνία πρέπει να βασίζεται στη φιλία, δηλαδή σε μια αμοιβαία άψογη συμφωνία που δεν επιβάλλεται. Ο Επίκουρος βροντοφωνάζει. Η φιλία φέρνει βόρτο τον κόσμο χορεύοντας και μας προσκαλεί να ανοίξουμε τα μάτια μας για να δούμε πού πραγματικά βρίσκεται η ευτυχία. Ευχαριστώ.